Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάντερα, η Αθλητική Ένωση Καταβιάς υποδέχθηκε τον Αστέρα Παστίδας για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Πρώτες εικόνες εδώ βλέπουμε από το παιχνίδι με τους καθιερωμένους χαιρετισμούς. Στο πρώτο ημίχρονο η Αθλητική Ένωση Καταβιάς ήταν γενικώς καλύτερη από τον Αστέρα. Εδώ ένα κόρνερ, η μπάλα φτάνει στον Πάπα που κάνει ένα σούτ με το δεξί πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ροδανάκη. Ο Αστέρας έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο να πατάει καλύτερα. Η ΑΕ Καταβιάς, διορθώνω, έδειχνε να πατάει καλύτερα από τον Αστέρα. Εδώ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζαγκότση, εντελώς αφρούρητος από το ύψος μικρής περιοχής, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, κάνει ένα κακό τελείωμα. Εδώ ξανά το φάουλ στην καρδιά της άμυνας, είναι αφρούρητος, μόνος βάζει το λάθος πόδι και στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι κεντρινόμαυροι εδώ κερδίζουν ένα φάουλ για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Αστέρας προς τον διαιτητή Κάζα. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, αυτό το μαρκάρισμα εδώ χρεώνεται φάουλ από τον διαιτητή, είναι το φάουλ με το οποίο ο Κούτσι εδώ στην κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0 στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρισμοί από πλευράς Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς. Το γκολ θα το ξαναδούμε. Προσέξτε, εκτελείται το φάουλ μέσα στην καρδιά της άμυνας. Ωραία κεφαλιά, πολύ ωραία στη γωνιά του Ροδανάκη. 1-0 για την Αθλητική Ένωση Καταβιάς. Ο Αστέρας δεν μπόρεσε να είναι απειλητικό στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ένα σουτ χωρίς καλή ισορροπία, φεύγει μπάλα μακριά από την εστία του Τσουρούτη. Ο Τσουρούτης εδώ κάνει το μεγάλο γέμισμα, να το σούτ ο Ροδανάκης αποκρούει, δεύτερο σούτ, η κόντρα, καλή στιγμή για την ΑΕ Καταβιάς. Για τον Πάπα, Πάπας βγάζει απευθείας για τον Παγκράτη που μπαίνει εκεί στην περιοχή, κάνει προσπίσεις, κάνει και το σούτ, αποκρούει ο Ροδανάκης με τα πόδια, η μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει κόρνερ. Καμία αλλαγή από πλευρά μες τιμής Καταβιάς, τακτική. Ωραία απόκουση του Ροδανάκη από την κεφαλιά του Διακάκη. Δύσκολη απόκουση, αλλά η πηγή του Ροδανάκη. Άλλη μια κεφαλιά, να το πλασέ, κόβει ο Καλατζής πάνω στην εστία, έχουμε το φάουλ και το καταλογίζει ο διαιτητής αμέσως. Είχαμε όντως παράβαση. Ο Δράμης ζητάει, λέει, δεν μου κάνει φάουλ. Ο επόπτης λέει, τελευταία επαφή από σένα, χτυπήσε το πλαγιό, μπήκε ο Πλαγκέτης, έκανε το πλασέ, βγήκε ο Ανάκης. Ο Τσουρούτης, συγγνώμη, αποκρούει. Έχουμε μια διεδίκηση καινούργια εκεί και φάουλ. Ωραία παλιά του Μικιού για τον Σιαναβέλη. Σιαναβέλη, σιρτή παλιά στον Χατζιπαλσάμι, στο Όνι, στον Ασόπουλο, πιο αριστερά. Γιανακόπουλος, το πλασέ, ωραίο, αποκρούει με τα πόδια. Στιχτοδός ο Τσουρούτης. Ωραία ενέργεια του Αστέρα, Κούτσι τώρα. Πιο δεξιά και μπροστά για τον Στριόπουλο που κάνει την παράδειγμα. Διακάκης, πλασέ, αλλά έχουμε offside. Έχουμε καταλογισμό offside. Έπαιξε λίγο ο Ανάκης, ωραία ενέργεια, αλλά δεν κατέληξε η γκολ. Αν κατέληξε η γκολ θα ήταν πολύ ωραία ενέργεια αυτή η παιδιά από πλευράς Καταβιάς. Αλλά και η προηγούμενη που έγινε για τον Αστέρα Παστίδας. Από το πλάγιο όμως πήραν την μπάλα η παίστηση της Παστίδας. Καλατζίδης πάει να αποφύγει τον Κώτη, ο Κώτης, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Κώτη, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα, είναι κίτρινη, δεν ξέρω αν υπάρχει, έχει και δεύτερη κίτρινη ο Κώτης. Έχει δεύτερη κίτρινη και είναι κόκκινη, ήταν βλακή αυτό που έκανε ο Κώτης, νομίζω. 31 λεπτό προς 40, ο Κώτης, δεύτερη κίτρινη κάρτα, βγήκε ο Στεριόπουλος στο 81. Να δούμε ποιος πήρε τη θέση του σε λίγο. Και έχουμε την ισοφάριση εκεί σε μια εκτέλεση φάουλ και είναι ο Αποστολάτος εκεί, ο Λιγόρης, η ομάδα της Καταβιάς εκείνο το σημείο. Με κεφαλιά έκανε τον γκολ.